Καλησπέρα. Απόψε έχουμε ένα θέμα, θα έλεγα, υπαρξιακό. Έχει τίτλο, όπως διαβάσατε, «Το τελευταίο σχόλιο». Έχει λίγες μέρες που έχω λάβει αυτή την ενημέρωση από έναν φίλο του καναλιού, ο οποίος μου γράφει «Θέκλα, μου έκανε εντύπωση σε ένα site που συχνά επισκέπτομαι ένα σχόλιο. Το έγραψε ένας τακτικός σχολιαστής, θέλοντας να ανακοινώσει στους συνσχολιαστές και αναγνώστες τον επικείμενο θάνατό του». Δεν είναι το δικό μας το κανάλι, κάπου αλλού. Αποφάσισε, όπως λέει, να το ανακοινώσει σε αυτούς και όχι στην οικογένειά του. Γράφει ότι είχε την ανάγκη να το πει κάπου, αλλά δεν ήθελε να στενοχωρήσει τους δικούς του ανθρώπους. Σου κάνω copy-paste το σχόλιο του. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να είμαι 100% βέβαιος, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να πρόκειται για φάρσα. Ο σχολιαστής αυτός είναι γνωστός σε μένα και τον έχω διαβάσει πολλές φορές. Το θέμα του άρθρου που γράφτηκε το σχόλιο είναι εντελώς άσχετο. Είναι ενδιαφέρον πως συνδέονται οι άνθρωποι μέσω ενός site και μόνο μέσω κειμένου σχολείων, όπως συνδυόμαστε και εμείς στο δικό μας το κανάλι. Γράφει λοιπόν αυτός ο σχολιαστής. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για κάτι. Διαγνώστηκα με καρκίνο του στομάχου σε τελικό στάδιο, με προχωρημένη μετάσταση στο πνεύμα. Οι πιθανότητες που μου έδωσε ο γιατρός να βγάλω το χρόνο, αν βγει εντελώς το στομάχι και κάνω χημειοθεραπείες για το πνεύμα, είναι κάπου στο 8%. Παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του δηλαδή. Έτσι, τώρα το τέλος είναι κοντά και το αντιλαμβάνομαι. Η αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα έτσι, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν έκανε ποτέ συμβόλαιο για το πότε θα ζήσει, μέχρι πότε θα ζήσει. Αποφάσισα να μην το πω σε κανέναν. Δεν θέλω να περάσουν τη δική μου αγωνία η γυναίκα μου και τα τρία μου παιδιά. Τουλάχιστον όχι για τόσο πολύ. Έχουμε χάσει στην οικογένεια μας ανθρώπους από καρκίνο και έχω ζήσει την αγωνία, τη στενοχώρια, την απόγνωση ξανά, από πρώτο χέρι. Ο λόγος που σας το λέω εδώ είναι γιατί θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Είναι ασήκωτο το βάρος να ξέρεις ότι σου μένει ελάχιστος χρόνος να ζήσεις. Εύχομαι να μην το περάσει κανένας σας. Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Έμαθα όμως από νωρίς, στην αρχή από τον κατήστηχτ μου, μετά πιο συνειδητοποιημένα, να μετράω τον άνθρωπο ανάλογα με το περιεχόμενο της ψυχής και του μυαλού του και όχι το περιεχόμενο της τσέπης του. Εξάλλου αυτά τα δυο σπάνια συναντιούνται, δηλαδή σπάνια θα βρεις κάποιον ο οποίος έχει και γεμάτο πορτοφόλι και γεμάτο μυαλό και γεμάτη ψυχή. Έχω επίσης βιώσει πολλές καταστάσεις που δεν συμβαίνουν στον καθένα. Μπορεί να μην έζησα αυτό που ο κόσμος λέει καλά, να μην έκανα τη μεγάλη ζωή, αλλά αν θα είχα το χρόνο θα μπορούσα να σας λέω ιστορίες μέχρι να βαρεθείτε να διαβάζετε. Κάποιες έχει τύχει να σας τις πω σε παλιότερα σχόλια, όπως εδώ και εμείς που μοιραζόμαστε ιστορίες. Πραγματικά η ζωή μου ήταν γεμάτη και ας μην ήμουν πλούσιος και δεν ζούσα στην πολυτέλεια. Αντιθέτως, έχω πάει για ύπνο νηστικός περισσότερες από μια φορά στη ζωή μου. Να μην το κάνουμε όμως μελό. Δεν θέλω να λυπάστε για μένα και ο λόγος που σας τα είπα αυτά είναι ακριβώς αυτός. Θα σας αποχαιρετήσω με λίγες απόψεις μου, συμβουλές για τη ζωή όπως τις καταλαβαίνω εγώ. Θέλετε κρατήστε τις, θέλετε πετάξτε τις στη θάλασσα. Και τώρα πάμε να δούμε τι συμβουλές δίνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος όπως μας γράφει, όπως γράφει στο σχολείο του, είναι λίγο πριν από το τέλος. Διαβάζετε. Διαβάζετε πολύ. Αλλά όχι ό,τι να είναι. Κυρίως, μη διαβάζετε μόνο αυτά με τα οποία συμφωνείτε. Χάνετε τουλάχιστον τη μισή αλήθεια. Και λένε ότι η μισή αλήθεια είναι ολόκληρο ψέμα. Άρα, λέει να διαβάζουμε και πράγματα με τα οποία διαφωνούμε για να διευρύνουμε τις γνώσεις μας και τις σκέψεις μας. Μην αποκαλείτε τον άλλον άνθρωπο κάτι, οτιδήποτε, μην του βάζετε ταμπέλα. 9 στις 10 περιπτώσεις θα κάνετε λάθος. Μην βλέπετε τα πράγματα μόνο από τη δική σας σκοπιά. Προσπαθήστε να μπείτε και λίγο στη θέση του άλλου.
Μην προσπαθείτε να λογικεύσετε κάποιον ο οποίος έχει εμφανή διαταραχή προσωπικότητας. Χάνετε τον καιρό σας και ενοχλείτε και αυτό το πρόσωπο. Κανόνες έχουμε θεσπίσει για να μην είμαστε ζούγκλα, όπου στη ζούγκλα επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου. Χρησιμοποιήστε τους κανόνες, μην τους αγνοείτε. Και πριν και πάνω απ' όλα, ακούτε το σώμα σας. Όταν κάτι δεν πάει καλά, σας ειδοποιεί. Μην το αγνοείτε. Μην λέτε άστο για αύριο. Γιατί με το αύριο έρχεται το μεθαύριο, η άλλη εβδομάδα, ο άλλος μήνας και τελικά φτάνετε να γράφετε αποχαιρετιστήρια σχόλια εδώ στην κοινότητα. Προφανώς αυτό συνέβη και στον ίδιο. Είχε ενοχλήσεις για τις οποίες δεν έδωσε σημασία. Μην μου στείλετε μηνύματα, ούτε να σχολιάσετε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα διαβάσω. Να είστε πάντα καλά. Σας αποχαιρετώ και λέω ότι αν με κάποιους έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση συζητώντας εδώ πέρα, τους ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, είτε πρόκειται για αυθεντικό σχόλιο που εμένα μου φαίνεται για αυθεντικό έτσι όπως το διαβάζω, είτε όχι, δεν πάβει να είναι ένα πολύ σπουδαίο κείμενο το οποίο μας βοηθάει να σκεφτούμε τη δική μας ζωή υπαρξιακά. Αυτή είναι η χρησιμότητα του κειμένου αυτού. Όλοι μας έχουμε γεννηθεί και ζούμε σε αυτή τη ζωή. Όλοι μας κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Δύο είναι τα δεδομένα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Ότι έχει γεννηθεί και ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο τέλος έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα απολογισμό της ζωής τους και να δουν τη ζωή τους μέσα από άλλα φίλτρα. Να την αξιολογήσουν. Γιατί όσο ζούμε τη ζωή μας, είμαστε υπερβολικά επιφορτισμένοι με το άγχος της διαβίωσης, με το άγχος και την έγνοια να επιτύχουμε συγκεκριμένα πράγματα στη ζωή μας, με την έγνοια που έχουμε να εξελιχτούμε στη ζωή, με την έγνοια που έχουμε να πάμε καλά στη δουλειά μας ή να βρούμε δουλειά αν δεν έχουμε δουλειά, με την έγνοια που έχουμε να πάει καλά η σχέση μας ή να δημιουργήσουμε σχέση αν δεν έχουμε σχέση, με χίλιες δυο έγνοιες που έχουν να κάνουν με την επιβίωση και την καθημερινότητα. Ξεκινώντας από τις πολύ βασικές ανάγκες, υλικές ανάγκες και προχωρώντας προς τα πάνω κατά σύμφωνα και με την πυραμίδα ανάγκων του Μάσλου, πηγαίνουμε σε περισσότερο διανοητικές και πνευματικές ανάγκες. Όταν όμως βρίσκεσαι στο τέλος της ζωής σου, και ξέρεις ότι είναι το τέλος, είτε γιατί είσαι 102-103 χρονών, είτε γιατί έχεις δεχθεί μία διάγνωση που ο ίδιος ο γιατρός σου λέει ότι δεν υπάρχει θεραπεία. Όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο σημείο, τότε μπορείς να δεις τη ζωή σου υπαρξιακά, ξεκάθαρα υπαρξιακά. Τι νόημα είχε αυτή η ζωή να τη ζήσω μέχρι τώρα? Τι έχω μάθει μέσα από τη ζωή μου? Αυτό που μας λέει ο φίλος, ο άνθρωπος που έχει γράψει αυτό το σχόλιο, είναι ότι έχει μάθει ότι σημασία δεν έχει η γεμάτη τσέπη ή ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιτυχημένος κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Σημασία έχει η γεμάτη καρδιά και η γεμάτη ψυχή. Θέλω να πάρουμε την ευκαιρία με βάση αυτό το κείμενο, το οποίο είναι συγκλονιστικό, και να αναλογιστούμε τι θα έχει σημασία στη δική μας ζωή όταν θα φτάσει στο τέλος της. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θα θυμηθούμε και θα νιώσουμε περηφάνεια για αυτά. Για ποια πράγματα θα νιώσουμε περηφάνεια? Θα νιώσουμε περηφάνεια για κάποιες πράξεις που έχουμε κάνει ανθρωπιστικές. Θα νιώσουμε περηφάνεια για κάποιους αγώνες πνευματικούς που έχουμε κερδίσει. Θα νιώσουμε περηφάνεια για εκείνες τις στιγμές που σταθήκαμε εντάξει σε σχέση με το ηθικό μας καθήκον, που ήμασταν υπεύθυνοι ως γονείς, που ήμασταν έντιμοι, ως σύντροφοι, ως φίλοι, ως συνεργάτες, ως συγγενείς, για τις στιγμές της ανθρωπιάς. Ναι, η καθημερινότητα είναι δύσκολη για πολλούς ανθρώπους, καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις, γνωρίζω ξεκάθαρα, πολύ καλά, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή, από αυτούς που παρακολουθούν το κανάλι μας και από αυτούς που δεν παρακολουθούν το κανάλι μας σε διάφορα μέρη του κόσμου,
έχουν θέματα επιβίωσης, αντιμετωπίζουν θέματα οικονομικής και σωματικής επιβίωσης, βρίσκονται ίσως σε χώρες που δεν υπάρχει επισφάλεια, που δεν υπάρχει δημοκρατία, που δεν υπάρχει ειρήνη. Έχουν ένα πολύ χαμηλό οικονομικό βιωτικό επίπεδο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν αν θα έχουν φαγητό και στέγη την επόμενη μέρα. Επίσης υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Ταλαιπωρούνται από ψυχικές διαταραχές. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν θέματα σωματικής υγείας. Ο ανθρώπινος πόνος υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Και επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που σε αυτή τη φάση της ζωής τους περνάνε ξέγνιαστα και περνάνε χαλαρά. Όλοι μας περνάμε αποφάσεις που είμαστε ξέγνιαστοι και χαλαροί και αποφάσεις τις οποίες δεν είμαστε καλά. Χρειάζεται καθημερινά να αγωνιζόμαστε για τον άρτο τον επιούσιο, όχι μόνο κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Καθημερινά χρειάζεται να προσπαθούμε για τη ψυχική μας υγεία και ισορροπία, όπως επίσης και για τη σωματική μας υγεία και ισορροπία. Και όπως έχει γράψει αυτός ο φίλος στο σχόλιο, πρέπει να ακούμε το σώμα μας και όταν το σώμα μας μας στέλνει κάποια σημάδια, εμείς πρέπει να τα ακούμε αυτά τα σημάδια, να δίνουμε προσοχή στα καμπανάκια που χτυπάει το σώμα μας και να πηγαίνουμε νωρίς στο γιατρό, νωρίς για εξετάσεις, νωρίς για διάγνωση είτε σωματική είτε ψυχική, προτού η ζημιά προχωρήσει. Αυτό έχει να κάνει με την αυτοαγάπη. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του και θέλει να νιώθει μέσα του ότι έχει νόημα η ζωή αυτή, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ακούει τα καμπανάκια της υγείας. Κάποιες φορές όμως κάποιοι άνθρωποι, ίσως επειδή υποφέρουν από κατάθλιψη ή έχουν κάποια άλλα πολύ σοβαρά θέματα που τους απασχολούν, αγνοούν αυτά τα καμπανάκια και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν γιατί έχει αγνοήσει τα καμπανάκια της υγείας που έχουν χτυπήσει. Η καλή ιδέα είναι να τα ακούμε. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το οποίο έχω δει μέσα σε αυτή την αναφορά του ανθρώπου αυτού, είναι ότι έρχεται εκ των υστέρων και λέει: αν έχω πικράνει κάποιον ή όσους έχω πικράνει μέσα από τις συζητήσεις μας, τους ζητάω συγγνώμη. Όταν δεις τη ζωή σου από μια άλλη υπαρξιακή σκοπιά, αντιλαμβάνεσαι ότι τα μικρά πράγματα, αυτά που σε αναστάτωναν, αυτά που σε έφερνα στο όριά σου, δεν είναι και τόσο σημαντικά πια. Θέλω να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κείμενο ως μια αφορμή να κάνουμε μια άσκηση εδώ στην κοινότητα ομαδική, με αφορμή αυτό το κείμενο που έχω διαβάσει. Να σκεφτούμε ποια είναι τα σημαντικά πράγματα από τη ζωή μας μέχρι τώρα, που όταν θα βρεθούμε στο τέλος της ζωής μας θα τα μνημονεύουμε και θα νιώθουμε ευγνώμονες που τα έχουμε βιώσει. Να καταγράψουμε τα θετικά στοιχεία της ζωής μας, αυτά για τα οποία νιώθουμε ευγνωμοσύνη που τα έχουμε περάσει, ευγνωμοσύνη στο Θεό, στο σύμπαν και νιώθουμε περήφανοι γι' αυτά. Ας το κάνουμε έτσι πρακτικά σήμερα, μια πρακτική ψυχολογική άσκηση. Ο καθένας στα σχόλια όποιος θέλει να γράψει ποια είναι τα θετικά στοιχεία της ζωής του μέχρι σήμερα, αυτά τα οποία χαίρεται που τα έχει βιώσει και θα ήθελε να τα μοιραστεί με τους άλλους, ώστε να τους εμπνεύσει ή να τους μιλήσει για το πώς έχει νοηματοδοτηθεί η ζωή του. Θα τα πούμε στα σχόλια. Φιλιά!